Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μισή στροφή για να εντρυφήσουμε λίγο περισσότερο στα συμπεράσματα της χθεσινής εκλογικής βραδιάς. Εδώ θα χρειαστώ βοήθεια και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τον Γιώργο Φλέσα, τον σύμβολο στρατηγικής και έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τις κομματικές διεργασίες του. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και για τη φιλοφρόνηση. Ευχαριστώ. Όχι, μερικές αλήθειες να τις λέμε, κύριε Φλέσα. Τώρα, θα ήθελα να τη συζήτηση να την κατανείμουμε σε δύο κομμάτια. Το πρώτο να είναι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη χθεσινή διαδικασία και το δεύτερο κομμάτι να δούμε τι έρχεται σε 7 μέρες και πώς θα κινηθεί το κοινό του κεντρώου χώρου, ας το θέσω γενικότερα. Εσείς τι ξεχωρίσατε από τη χθεσινή βραδιά? Κοιτάξτε, στη χθεσινή βραδιά, ασχέτως εάν βγήκε τρίτος, αυτός ο οποίος ξεχώρισε ήταν ο κύριος Γερουλάνος. Και για το ντεμαράζ, να το πω έτσι, που έκανε τις τελευταίες ημέρες και κόντεψε να βγει δεύτερος, δηλαδή να περάσει αυτός στο δεύτερο γύρο, και βεβαίως για την στάση την οποία ανετήρησε, παρά το γεγονός ότι η διαφορά ήταν πάρα πολύ μικρή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι υπήρξε μια αύξηση συμμετοχής στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, πράγμα το οποίο είναι θετικό και για τον ίδιο το χώρο. Αλλά επειδή ακούσαμε πάρα πολλά στην προεκλογική περίοδο περί του ότι αυτός ο οποίος θα εκλεγεί θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός κτλ. Και ο οποίος θα αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τέτοια δυναμική εγώ δεν είδα. Δηλαδή με μία αύξηση της τάξης του 10-12% στους ψηφίσατες δεν δημιουργείς ακόμη τέτοια δυναμική. Κύριε Φλέσα, αναφορικά με την συμμετοχή, εγώ αισθάνομαι ότι στο κοινό του κεντρώου χώρου υπήρξε μια απογοήτευση. Είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι θα υπάρξει πολύ υψηλή συμμετοχή, που ίσως να ξεπερνούσε και τις 350.000. Αλλά δεν είδαμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει και έγινε και μια παρανόηση τις πρώτες ώρες με τους νέους φίλους, που όμως δεν ήταν ακριβώς νέοι. Ναι, δεν ήταν καταγεγραμμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, το κεντρό κοινό δεν μπορεί να έχει παράπονο, διότι νομίζω ότι το κεντρο αριστερό, δεν ξέρω πώς θέλετε να το ονοματίσουμε, γιατί οι ορισμοί έχουν χάσει λίγο την έννοιά τους τα τελευταία χρόνια, εκπροσωπήθηκε πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος απευθυνόντουσαν περίπου στο ίδιο κοινό, μέσες άκρες, έχουν συγκεντρώσει σχεδόν το 40% των ψήφων και δυο μαζί. Αυτό που ψηφίσανε. Άρα, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άλλοι υποψήφοι, ο κ. Σαδουλάκης, ο κ. Δούκας, δεν αγρέφησαν και αυτοί από το κεντρό χώρο. Σας είπα, η άποψή μου είναι ότι από όσα είδαμε μέχρι στιγμής δεν κατάλαβα να υπάρχει καμία τρομερή δυναμική. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χάλι στο οποίο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό ήταν μια ευνοϊκή συγκυρία για τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο επόμενος θεωρητικά πόλος αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε το ένα που ξεχωρίσατε είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Το δεύτερο που ξεχωρίσατε είναι η συμμετοχή. Χωρίς αμφιβολία ο πολιτικός πολιτισμός. Χωρίς αμφιβολία έδωσε μαθήματα το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το πράγμα. Το έλεγα και εγώ νωρίτερα, κύριε Φλέσα, έχω μία μικρή εγκράτεια, γιατί 7 ημέρες είναι πολύς πολιτικός χρόνος. Ναι. Και έλεγα στους τηλεθεατές, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά μέχρι το τέλος. Αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος, αλλά φαντάζομαι ότι ο κ. Ζανδρουλάκης, ο οποίος και προηγείται σε αυτή την κούρσα, θα είναι και αυτός ο οποίος θα
θα καθορίσει τους τόνους αναμέτρησης, γιατί τον συμφέρει η ενότητα του χώρου. Άμα αρχίσουν τα τσάμικα, όπως καταλαβαίνετε, ενότητα δεν θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Και μια που κάνατε αναφορά στην επόμενη μέρα, πολλοί απλοϊκά σκέφτονται ότι όσοι δεν είδαν τους υποψηφίους που επέλεξαν να προκρίνονται, θα συνενωθούν και θα πάνε προς τη μία ή την άλλη πλευρά, τέλος πάντων. Αλλά μία ματιά λίγο πιο προσεκτική δίνει διαφορετικό στίγμα για την επόμενη Κυριακή, γιατί δεν υπογράφηκε κανείς ότι θα ξαναπροσέλθει ο κόσμος στις κάλπες. Σίγουρα υπολογίζω ότι, και νομίζω ότι αυτό έχει δείξει και η εμπειρία, η συμμετοχή στο δεύτερο γύρο θα είναι μικρότερη, χωρίς καμία αμφιβολία, διότι παίζει ρόλο και όταν ο δικός σου, αυτός ο οποίος υποστηρίζεις, δεν συμμετέχει στις εκλογές, δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο, μπορεί κανείς να μην έχει το ενδιαφέρον να πάει να ψηφίσει, να συμμετέχει στη διαδικασία. Παρά τα αυτά, κοιτάξτε, εγώ έχω μία πεποίθηση, η οποία βεβαίως τον τελευταίο καιρό κινδυνεύει να ανατραπεί, ότι τα πολιτικά κόμματα δεν αυτοκτονούν. Εάν πάρουμε το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον αυτοκτονούν. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι για να προσέλθουν όσοι προσήλθαν πέρα από τις προσωπικές προτιμήσεις που είχαν στον πρώτο γύρο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Και άρα αυτοί θα ψηφίσουν. Τώρα, η στάση των υποψηφίων δεν ξέρω πόσο συνδέεται ευθέως με την, πώς το λένε, ότι θα ακολουθήσουν οι ψηφοφόροι ό,τι πει, ας πούμε, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κ. Γαρουλάνος, αν και από ό,τι διαπίστωσα από τις δηλώσεις τους, μάλλον δεν θα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Καθοδηγητική, ας πούμε. Ναι, καθοδηγητική. Το μήνυμα θα το δώσουν πάντως, πιστεύω, στην κοινή γνώμη για το προς ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε τα πράγματα. Πάντως, για να σας πω, επειδή με ρωτήσατε για την επόμενη μέρα, οι έρευνες είναι πολύ ξεκάθαρες για το ποιος, τουλάχιστον στα σενάρια που είδαμε, για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι όπως σε όλα τα νέα, ούτως ή άλλως η εκλογή της επόμενης Κυριακής θα είναι ένα νέο ξεκίνημα για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το πώς ο καινούριος αρχηγός θα αξιοποιήσει αυτό το νέο ξεκίνημα είναι ζητούμενο. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Ελπίζω, για το καλό το δικό τους δηλαδή, ότι θα ξεκινήσουν σωστά. Δηλαδή, διαφορετικά, όλη αυτή η περίοδος εσωστρέφειας θα έχει πάει στο βρόντο, έτσι το καταλαβαίνετε. Κοντεύουν να περάσουν 5 μήνες από τις ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι. 4-5 μήνες εσωστρέφειας χωρίς λόγο θα έχουν πάει, αν επαναληφθούν τα ίδια. Προσπαθώ τώρα να αποσαφηνίσω τι εννοείται πίσω από τις λέξεις. Άρα εσείς, κύριε Φλέσσα, έχετε ξεκάθαρο το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου, μας είπατε. Ξεκάθαρο δεν μπορεί. Έτσι το είπατε. Είπα, οι έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα. Δεν τις κάνω εγώ τις έρευνες, εγώ τις μελετώ. Αλλά αυτό φαίνεται ότι θα υπάρξει, ότι θα πω και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα σενάρια που είδα από διάφορες εταιρείες ερευνών δείχνουν ότι στην αναμέτρηση Ανδρουλάκη-Δούκα θα προηγηθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς, δεν μπορεί να προδικάσει το μέλλον. Λέμε τώρα. Και ποιος να μας έλεγε ότι το χθεσινό βράδυ θα μας επεφύλασε τέτοιο θρίλερ, δηλαδή ήταν λεπτό το λεπτό, δεκάλεπτο το δεκάλεπτο, να προηγείται ο ένας με 0,10%, να μειώνεται η διαφορά, να σταματάει η διαφορά. Αυτό ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή της βραδιάς. Κοιτάξτε, υπάρχει, ναι, πράγματι, αλλά αυτό οφείλεται σε ένα, θα έλεγε κανείς, παράδοξο, πώς να το πω, διότι εκείνο που θα ανέμενε ο μέσος παρατηρητής είναι ότι ο κύριος Δούκας, όντας και εν ενεργεία δήμαρχος Αθηναίων,
θα είχε ένα σαφές προβάδισμα στην Αθήνα. Αυτό δεν συνέβη. Το αντίθετο, μάλιστα, νομίζω ότι υπολοιπόταν πάρα πολύ των πολίτων υπολείπων. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν είναι, αν το περίμενε ο ίδιος δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα το περίμενε. Και είδαμε ότι αντίθετα ο κύριος Δούκας έπαιρνε, πήρε από δεξαμενές επαρχίες της περιφέρειας και όχι από την Αττική και ιδίως από το Δήμο Αθηναίων. Στο Δήμο Αθηναίων αυτό που τροφοδότησε το θρίλερ ήταν η πρωτιά του κύριου Γερουλάνου, έτσι. Η οποία ούτε και αυτή ήταν αναμενόμενη. Η αλήθεια είναι ότι η δυσαρέσκεια των Αθηναίων δεν έχει φτάσει στην περιφέρεια και δεν έχει, προφανώς δεν επηρέασε καθόλου την ψήφο της περιφέρειας. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ερωτηθεί σε αυτό το επτάήμερο ο κύριος Δούκας και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε και τη δική του απάντηση, απόκριση, αυτοκριτική, εξήγηση. Σίγουρα κάτι θα πρέπει να μας πει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτοκριτική αυτή την εβδομάδα. Μετά ίσως. Αλλά κοιτάξτε, ο κύριος Δούκας δούλεψε πολύ στην επαρχία από ό,τι είδαμε. Τον κατηγορούσαν κιόλας γι' αυτό. Και λέγανε ότι έχει αφήσει την Αθήνα και τρέχει στην περιφέρεια. Παρά τα αυτά όμως φαίνεται ότι αυτό το πράγμα απέδωσε. Διότι οι εκλογές... οι εσωκομματικές εκλογές είναι πάντοτε θέμα οργάνωσης και κινητοποίησης. Δεν είναι μόνο θέμα δημοφιλίας. Υπ' αυτή την έννοια απέδωσε αυτό το πράγμα για τον κύριο Δούκα και προφανώς απέδωσε για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος φημίζεται για τις οργανωτικές του ικανότητες. Και θα μπορούσαμε, αν είχαμε τώρα έτσι και λίγο περισσότερο χρόνο και... θα το κάνουμε αύριο ή μεθαύριο, να βλέπουμε και τη διαφοροποίηση των ψηφοφόρων στην Κρήτη, στην Αθήνα και στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί τα εκλογικά κοινά έβγαλαν εντελώς διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Πράγματι, όσο παρακολούθησα, πρόλαβα δηλαδή να παρακολουθήσω τα στοιχεία, ναι, έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια, το θέμα της Αθήνας της Αττικής το σχολιάσαμε μέσα στις άκρες. Το θέμα της Κρήτης είναι και αυτονόητο. Οι Κρήτες έχουν ένα τοπικισμό, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, ο οποίος εκφράστηκε. Βέβαια, από εκεί και μετά οι εκλήξεις είναι στις επόμενες θέσεις, όχι στη θέση του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα νομίζω ότι είναι πάλι αντιφατικά τα μηνύματα, γιατί είναι λίγο, αν θυμάμαι καλά, γιατί μπορείτε να μου πείτε ότι... Η Άννα Διαμαντοπούλου είχε πολύ ισχυρό προβάδισμα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα και έχει και αυτό την εξέλιξη. Ναι, νομίζω υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στο σύνολο της Μακεδονίας, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Πάντως γεγονός είναι ότι, μια και αναφερθήκατε στην κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, παρά τον πόλεμο τον οποίο υπέστη από διάφορους κύκλους, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στις εκλογές και πέραν τούτου πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι άγρευε από τον ίδιο χώρο μέσα σ' άκρης με τον κύριο Γερουλάνο, το οποίο σημαίνει ότι αν μπορούσε να γίνει η ένωση των δυνάμεων αυτών του κεντροαριστερού χώρου, μπορεί να είχαμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.